Συνεχίζουμε για λίγο ακόμη στην εκπομπή Παρεμβάσεις στο Star Βορείου Ελλάδος και χαίρομαι γιατί σήμερα πάλι έχω τη χαρά να είμαι οικοδέσποινας της εκπομπής, μιας συνεργάτιδας της Star Βορείου Ελλάδος. Έχουμε κοντά μας τη Μαρία Μιχαήλου, την οποία καλησπερίζω. Καλώς ήρθες, Μαρία μας. Καλώς σας βρήκα. Πάλι στο Star, σε μεσημεριανή εκπομπή. Ναι. Όχι μαζί, βέβαια. Ναι, ναι. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι σε μεσημεριανή εκπομπή. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στη Βόρεια Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι ο πιο χαρούμενος κόσμος, ο πιο δοτικός. Είναι πολύ ωραία συναισθήματα αυτά που λαμβάνω εγώ εδώ. Mm-hmm. Και έχουμε έχουμε μια θετική αύρα. Είστε από οι καλύτεροι που υπάρχουν. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι η Μαρία Μιχαήλου κάνει μια εκπομπή η οποία έχει αναφορά στην αστρολογία. Είναι κάτι το οποίο από αιώνες των αιώνων είναι, νομίζω, ακολουθεί την αρχαιότητα, ναι, την ανθρώπινη κοινωνία, τα βήματα των ανθρώπων. Και για δώσε μας λίγο έτσι, τι ακριβώς... Τι γίνεται, ναι, στην εκπομπή, ναι, με λίγα λόγια θα πούμε. Καταρχήν, η εκπομπή στο Star Βορείου Ελλάδος παίζει κάθε Σάββατο 3 παρα 10 και το μεσημέρι και είναι σε επανάληψη κάθε Κυριακή. Δέχομαι πολλά τηλέφωνα από τον κόσμο. Επιτόπου την ώρα της εκπομπής, όποιος προλάβει βέβαια, γιατί γίνεται ένας χαμούλης, όποιος προλαβαίνει βγαίνει στο πάνελ της εκπομπής μέσω τηλεφώνου. Παραμορφώνουμε λίγο τη φωνούλα του για να μην καταλαβαίνει και ο κόσμος ποιος είναι. Μας λέει το πρόβλημά του και με τον δικό μου, ναι, το δικό μου τον τρόπο λοιπόν. Βλέπω 5 πράγματα παραπάνω, προσπαθώ να είμαι λίγο πιο συμβουλευτική, να μπω λίγο στην ψυχολογία, να δω πώς... μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα τις καταστάσεις και τα πράγματα για να μπορούσαν να έχουν πιο υγιή καθημερινότητα. Αυτό. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε τις αστρολογικές προβλέψεις, οι οποίες θα μας τις κάνεις. Εννοείται, ναι, πάντα. Είτε είναι εβδομαδιαίες, είτε είναι μηνιαίες, ανάλογα με τα σημάδια των καιρών και των άστρων. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με την αστρολογία? Γιατί θα πω, όλοι διαβάζουμε τα ζώδια μας, όλοι λίγο ψηλό ψαχνόμαστε, αλλά εντάξει, δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που με έκανε περισσότερο καλά, εκτός ότι είμαι γεννημένη για να ψάχνω με τα άστρα, με τα ζώδια, με το κάρμα, είναι τη δουλειά μου, τη λατρεύω, έχω ψύχωση. Αν θα έρθεις στο γραφείο μου, δεν θα φύγεις ποτέ αν δεν βρω το πρόβλημα ή την λύση. Παθιάζομαι, μου αρέσουν πολύ τα αποτελέσματα να τα ακούω. Ναι, είναι προσωπική μου νίκη. Θέλω τα αποτελέσματα να τα ακούω. Καταρχήν, θα πρέπει να αναφέρω ότι ο πατέρας μου είναι από τους μεγαλύτερους αστρολόγους πανελληνίους και έπειτα παγκοσμίως. Είναι ο Σταύρος ο Μιχαήλος, ο οποίος διακεκριμένος αστρολόγος στην Αθήνα. Τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Τον ξέρουν και εδώ στη Δράμα, γιατί με ρωτάνε συνέχεια για τον πατέρα μου. Πολλοί είχαν επαφή μαζί του και τον ξέρουν από πάρα πολλά χρόνια πίσω. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και εγώ από την Κούνια μεγάλωσα με αυτά. Δηλαδή, άκουγα μέσα στα γραφεία πάνω κάτω. Ήμουν γεννημένη και με μια πολύ δυνατή διέστηση. Αυτό θέλει κάποιο χάρισμα να έχει. Έχω ισχυρή ενόραση μέχρι κάποιες στιγμές που μπορεί να φοβάμαι και εγώ ίδια τον εαυτό μου. Αλλά εντάξει, έχω μάθει πια, γιατί παλιά από καταστάσεις τα παράταγα, γιατί δεν άντεχα. Τα διαχειρίζομαι και προσπαθώ να είμαι και εγώ ευτυχισμένη και ο κόσμος που είναι δίπλα μου. Σπουδάζεται με αλφαγιώτα αυτό. Ναι, σπουδάζεται, αλλά αν δεν έχεις κάτι μέσα σου, αν δεν είσαι γεννημένος με αυτό το χάρισμα, δεν πρόκειται ποτέ να μπει στην ανάλυση που πρέπει να γίνει και δεν μπορεί ποτέ να μπει στο βαθύτερο αποτέλεσμα. Να μπεις βαθιά και να το... τι είναι αυτό που κάνει όλους εμάς να ζητούμε? Ναι. Να ψάχνουμε. Ο φόβος το άγνωστο. Ο φόβος, η ελπίδα, το αύριο, τα πολύ σοβαρά προβλήματα κάποιες φορές που ο κάθε άνθρωπος, όλοι μας στα σπίτια μας έχουμε πρόβλημα. Άλλοι το πρόβλημά μας το ζούμε με πολύ μεγάλη ένταση και σαφώς το αύριο μας φοβίζει. Αν ακούσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ή καλό είναι οι προβλέψεις να γίνονται λίγο πριν το πρόβλημα για να προλαβαίνουμε, όχι μετά. Γιατί μπορεί να έχεις πάρει εσύ ο ίδιος λάθος δρόμο στην αποκατάσταση του προβλήματός σου και τελικά να μπεις στη λακκούβα πιο βαθιά από ό,τι υπολόγιζες. Καλύτερα είναι να προλαβαίνουμε και να αλλάζουμε λίγο τους δρόμους. Αλλάζουν αυτά. Υπάρχει ανθρώπινη βούληση, βέβαια. Σε ποιους τομείς δηλαδή μπορούμε να παρέμβουμε έτσι ώστε... Παντού. Παντού.
Και στο συναισθηματικό, ναι, και στο οικονομικό, και σε κάποια δικαστική διαμάχη, αν υπάρχει. Γιατί σαφώς, αν εγώ έρθεις εσύ πριν, μια εβδομάδα πριν έχεις ένα δικαστήριο, ένα μήνα πριν, μπορώ να δω αν κάπου υπάρχει ένα λάθος. Μπορείς να υπάρχει μια ψευδέστηση, ένα προβληματικό κείμενο που δεν θα το έχεις πάρει χαμπάρι. Μπορώ να δω αν ανατρέπεται μια κατάσταση και να βγεις με αμφιβολία. Πώς δέχεται ο καθένας από εμάς, ερχόμαστε με την προσδοκία του καλύτερου. Εντάξει, στην αρχή πάντα... Πάντοτε δεν είναι όλα καλύτερα. Όχι. Στην αρχή πάντα ο καθένας έχει την ανασφαλειά του πριν με γνωρίσει. Εννοείται ότι είναι τρομακτικό λίγο το επάγγελμα. Λες πώς είναι, τι είναι, μήπως... Είναι περίεργα. Τέλος πάντων, έχω τον τρόπο, μου ανοίγει το άλλο. Είναι σαν να λέμε, κάνω εξομολόγηση ψυχής, καρδιάς. Και θα σας πω και μια πραγματικότητα, το ότι περισσότερα πράγματα ο κόσμος θα εξομολογηθεί σε μένα, είτε έχει κάνει ένα κακό, είτε ένα καλό, ή οτιδήποτε, και θα το αντιμετωπίσουμε και θα το φτιάξουμε, παρά να πάει στον παπά να εξομολογηθεί, να τα πει όλα. Γιατί υπάρχει και ο φόβος της κριτικής. Ακριβώς. Ναι. Αλλά δεν το συζητάω αυτό. Η πίστη πρέπει να υπάρχει μέσα μας πάνω. Αυτό θα έλεγα. Πώς μπορεί. Ναι, αυτό όχι, ναι. Όχι, για όχι, όχι. Λίγο, εμένα ναι. που με βλέπεις, ναι, πιστεύω πιο πολύ από όλους. Και στην εκκλησία μου θα πάω και το θαύμα το πιστεύω ότι γίνεται και τους Αγίους. Όλα αυτά. Θα σου πω κάτι το οποίο το τελευταίο διάστημα το έχω ζήσει ακόμα περισσότερο και το νιώθω και το βιώνω, ότι οι άνθρωποι περισσότερο που μπορεί να καταφεύγουν και να έρχονται σε εμάς, τους αστρολόγους, τους μελλοντολόγους, τους οραματιστές, είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα στην εκκλησία και στην εκκλησία πάνε γιατί ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Ότι ο Άγιος Σάββας, ο Άγιος Εφραίμ θα τους βοηθήσει σε κάτι. Ναι. Το ίδιο πράγμα και σε εμάς. Έχει αλλάξει ο τρόπος, επειδή αναφέρθηκες και στον πατέρα σου κλπ. Ναι. Σίγουρα θα έχεις κάνει και μία έτσι καταγραφή κατά κάποιο τρόπο των ανθρώπων ανάλογα με τις χρονικές περιόδους, με τις καταστάσεις. Τώρα, ας πούμε, μέσα σε αυτό το δεκάχρονο που βιώσαμε και βιώνουμε φυσικά, έχουμε πιο πολλές αγωνίες, ψαχθήκαμε πιο πολύ, αναζητήσαμε πιο πολύ τη βοήθειά σου. Υπήρχε κάποιο διάστημα τα προηγούμενα 5 χρόνια τα οποία είχαν κατασταλάξει λίγο τα πράγματα. Τώρα όμως πάλι υπάρχει μία αγωνία. Να θυμάται ο κόσμος ότι από το 2022 θα έρθουν πολλά λεφτά. Μάλιστα. Και το χρήμα φέρνει και την ευτυχία και μειώνεται και η αρρώστια που λένε γιατί δεν έχω το άγχος, δεν φοβάμαι, νιώθω καλύτερα. Όταν νιώθει ένας άνθρωπος ευτυχισμένος, χαρούμενος και δεν έχει τη φοβία, δεν αρρωσταίνει, δεν ανθυποβάλλεται, δεν παθαίνει ψυχοσωματικά προβλήματα. Και δυστυχώς όλες οι ασθένειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι όλες ψυχοσωματικές. Από το άγχος. Αυτό, ας πούμε, οι πλανήτες, αυτό που λέμε, ότι πότε ευθυγραμμίζονται, πότε ξεκινάει ο ένας, ο άλλος κτλ. Πολλοί από εμάς που δεν ασχολούμαστε με αυτόν τον τρόπο που ασχολείται η Μαρία Μιχαήλου με την αστρολογία επιστημονικά, ακούμε το μπαίνουμε στον υδροχό. Και θα έρθουν κλπ. Τώρα βγαίνουμε πια από αυτήν την κακιά επιρροή. Ως ανθρωπότητα, ως... Κάθε άνθρωπος είναι μία ξεχωριστή οντότητα. Κάθε κράτος είναι ένα άλλο κράτος με άλλους ηγέτες, με άλλη σελήνη, με άλλο κοινό, με... Όλα όμως κάποια στιγμή δεν ευθυγραμμίζονται όλα αυτά για το γενικό... Για να συμβεί για τον πλανήτη κάτι θετικό. Η καθημερινότητά μας είναι και θα υπάρχουν και τα πάνω και τα κάτω και να μην ακούω ότι καταστρέφεται ο πλανήτης ή θα είμαστε τέλεια όλοι. Καθημερινότητα. Λογικό δεν είναι. Αυτό που μου είπες τώρα, από το 23 και μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Μην παραμυθιαζόμαστε. Τι συντελείς αυτό, ας πούμε. Τι θα συμβεί. Θα αλλάξουν λίγο, γιατί τώρα όλοι οι πλανήτες και μέσα στο 2020 που θα ευθυγραμμιστούν στο ζώδιο του εγώκερου και θα έχουμε όλους τους εξωτερικούς πλανήτες στο ζώδιο του εγώκερου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα εκεί σημαίνει ότι θα αλλάξουμε, θα υπάρξουν πολλές ανακατατάξεις στα κράτη, σε εκλογές θα δούμε να γίνονται διάφορα πανηγύρια. Κύκλοι δηλαδή, και ανοίγουν καινούργοι, καταλαβαίνω. Όταν λέμε Κρόνος, Δίας, Πλούτονας, όλοι στον εγώκερο, και ο εγώκερος τι ζώδιο είναι, της αριστοκρατίας, της καριέρας, της ηθικής.
Μάλιστα. Ασχολείστε και με το κινέζικο οροσκόπιο ή έχουμε. Δεν το... είμαστε Κινέζοι. Μάλιστα. Είμαστε Έλληνες. Όχι. Όχι, γιατί δεν θα επειδή το διαβάσω. Πάντοτε, ναι, είναι. Θα και... το διαβάσω. Ναι. Εγώ περισσότερο την αστρολογία την αγαπάω, περισσότερο είμαι μελλοντολόγος. Γιατί θεωρώ ότι η αστρολογία σου μιλάει για μια γενική κατάσταση. Όταν μιλάμε για σένα και θα μου πεις, Μαρία, θέλω να μου διαβάσεις τον αστρολογικό σου χάρτη. Μάλιστα. Οκ. Okay. Θα τον διαβάσω. Σου λέει όμως η αστρολογία, καλό μου κορίτσι, έχεις την τάση να πας να γίνεις τραγουδίστρια. Τώρα είσαι βολεμένη εκεί, δεν θα γίνεις, αλλά έχεις την τάση να την κάνεις. Μπορεί το 2020, εκείνο το δίμηνο, ξέρω εγώ, να αλλάξεις έπιπλα. Θα το ξεχάσεις, μπορεί να μην τα αλλάξεις. Σου λέει μπορεί και έχεις τάσεις. Ενώ στη μελλοντολογία που ασχολούμαι εγώ, που μπαίνω πιο βαθιά και να το πω πιο λαϊκά, πορώνομαι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και το αγαπάω και το λατρεύω, είναι πιο ουσιαστικά. Βλέπουμε πρόσωπα, βλέπουμε καταστάσεις. Παρόν, μέλλον, παρελθόν, από που κουβαλάμε, που πάμε, τι μάλιστα πρέπει να διώξουμε. Όταν έρχεται κάποιος σε σένα, ας πούμε, τι ζητάς ως μια εικόνα για να, για να κάνεις το δικό του χάρτη, τι ζητάς από μένα, ας πούμε, ήρθα. Για να σου κάνω αστρολογικό χάρτη. Για να μου πεις αυτά. Θέλω την ώρα σου, θέλω το όνομά σου, βασικά, για να γνωριστούμε, την ημερομηνία που έχεις γεννηθεί και τον τόπο που έχεις γεννηθεί. Μάλιστα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Αν εσύ δεν ξέρεις την ώρα που έχεις γεννηθεί, θα με πελαγώσεις, γιατί θέλω πολύ χρόνο για να βρω την ώρα που έχεις γεννηθεί μέσα από πολύ μεγάλα γεγονότα της ζωής σου. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Αν έρθεις σε άλλο λόγο για μένα να δούμε τα μελούμενα με άλλο πανάρχιο τρόπο, το μόνο πράγμα που θέλω είναι το όνομά σου και την ημερομηνία γεννήσεως και άστα όλα πάνω μου μετά. Αυτός ο άλλος τρόπος, πανάρχιος, δηλαδή είναι από γενιά σε γενιά και έφτασε στο 2020. Και θα φτάσει, κοίταξε να δεις τώρα, οι τρόποι αυτοί, όπως ναι, που λέμε, εννοείται ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Μάλιστα. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Γιατί είναι αυτό που λέμε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι τσαρλατάνοι και είναι, ασχολούνται με την καταστροφολογία και προκειμένου να σε τρομάξω εγώ εσένα, άρα θα θησαυρίσω εγώ. Ναι. Υπάρχουν και αυτά. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σεβασμό στον άνθρωπο, γιατί εσύ που έρχεσαι πονάς για να έρθεις σε μένα, έχεις σοβαρό πρόβλημα. Αν πατήσω εγώ στο πρόβλημά σου, αλίμονό μου, τριπλά και τετραπλά πάνω. Έναν άνθρωπο, δηλαδή, κοίταξε, πάντοτε πηγαίνουμε σε μελλοντολόγους, σε αστρολόγους, ψάχνουμε δηλαδή αυτό το άγνωστο, κάτω από πίεση, όπως είπες προηγούμενα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Εκτός αν είμαστε μονικοί με αυτό. Εντάξει, καλά, μιλάμε για μια έτσι, κανονική γενική κατάσταση, ας πούμε. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε την Μαρία που, ας πούμε, έχει μία οντότητα, γνωρίζει, μπορεί και λοιπά, από κάποιον που το κάνει έτσι για να το κάνει και να με παρασύρει. Για τι να σε αυτό... παρασύρει και να πέσει σε, σε λάθος κατάσταση. Να παρασύρει, γιατί είπες ο προηγούμενο ότι υπάρχουν για κάποιον που δεν εννοείται αυτό. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει αυτό, δεν αυτό, είναι δυστυχώς μόνο σε εμάς. Παντού πώς υπάρχει. Πώς μπορώ λίγο να το ξεχωρίσω αυτό το πράγμα. Έχεις κάτι που να μπορώ να πατήσω. Δεν τώρα, έχω κάτι που μπορώ να πατήσω, δεν μπορώ να πω. Αντιλαμβάνεσαι όμως τον επιτίδιο που προσπαθεί να σου κάνει να σε δαγκώσει, που λένε «Έλα, δεν μου πέτυχε δουλειά, ξανά έλα, ξανά έλα» και βλέπουμε. Κρίμα από το Θεό όμως, ο άλλος έχει πρόβλημα. Δεν μου λες τώρα, δηλαδή είμαστε σε μια εκπομπή που κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και δεν θα πούμε ζώδια, εννοείται, δεν προλαβαίνουμε. Όχι, όχι, προλαβαίνουμε. Να μας δώσει έτσι, ας πούμε. Το στίγμα της εβδομάδας, με πόσο χρόνο έχουμε. Εγώ θα μας πει το κοντρόλ, πόσο χρόνο έχουμε ακόμη. Στα 5 λεπτά μέσα που έχουμε, 7. Στα 5 λεπτά, ωραία, λοιπόν, το στίγμα της εβδομάδας δεν είναι και τόσο καλό, διότι έχουμε ανάδρομο Ερμή. Και όταν λέμε για ανάδρομο Ερμή, εννοούμε ότι υπάρχει ανακατοσούρα, υπάρχουν προβλήματα, καθυστερήσεις, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Τα τηλέφωνα, μηνύματα ανοίγουμε. Είδαμε και προχτές ότι δεν είχαμε ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα. Δεν είχατε πιάνει τα τηλέφωνα. Εγώ νόμιζα ότι μου είχαν κόψει το τηλέφωνο. Ξέρεις, ζω και εγώ σε ανθρώπινες συνθήκες, δεν είμαι άλλη. Ξεχνιέμαι. Γενικά υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα στην επικοινωνία. Πάρα πολλές παρεξηγήσεις, σκοτεινά πράγματα, γιατί ο Ερμής σε αυτό το διάστημα είναι ανάδρομος στο ζώδιο του Σκορπιού. Οπότε ο Σκορπιός τι είναι, υπάρχει ζηλοφθονία, βγαίνει λίγο πιο κακό παρασκήνιο, πάρα πολλά κουτσομπολιά, λόγια που θα υποθούν ή που έχουν υποθεί και αργότερα μετά τις 20 του μήνα θα τα μάθουμε, θα βγουν όλα στη φορά και θα πέσουν τα μαλλιά μας. Αλλά λίγο για το υπομονή, καθένα μας δηλαδή. Δεν ανακατευόμαστε, λοιπόν. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο πιο συμβουλευτικά. Ούτε σε κουτσομπολιά,
ούτε κουτσομπολεύουμε. Κάνουμε λίγο υπομονή. Πόσο έχει μείνει σήμερα, 14? Ναι, ναι. 6 μέρες ακόμα. Μέρες. Περάσανε. Ναι. Άντε και άμα καθυστερήσουμε λίγο στη δουλειά μας, θα πάμε και 5 λεπτά, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται άγχος. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι περίοδος που έχει πολύ βία, βίαιες καταστάσεις και θα δούμε και σε γεγονότα και σε ειδήσεις μέχρι τις 20 του μήνα. Θα ακούσουμε πολλά πράγματα. Θα βγουν πολλά σκοτεινά πράγματα στην επιφάνεια και χαμένα μυστικά. Οπότε, με λίγη υπομονή και δεν χωνόμαστε πουθενά. Καλύτερα θα έλεγα να μείνουμε στο σπίτι μας. Θα ακούσεις πολλούς που είχαν αυτό το διάστημα πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά τους, ηλεκτρολογικά τους. Μάλιστα. Μπλοκαρισμένα, τέτοια πράγματα. Και κατά τα άλλα όμως, και επειδή η Αφροδίτη είναι στο Τοξότη, υπάρχει μια έτσι πολύ χαρούμενη ενέργεια στο περιβάλλον. Είμαστε σε φάση που θέλουμε να χαρούμε, να διασκεδάσουμε μια ζωντάνια ιδιαίτερη. Περίοδος του φλερτ, πολύ, αλλά οι περισσότεροι θέλουν το χρόνο τους, την ελευθερία τους. Ο κόσμος τώρα και μέχρι τις 20 θα νιώθει ότι θέλουν να είναι περισσότερο ανεξάρτητοι και να μην τους πνίξεις. Γιατί άμα τους πνίξεις τώρα, κάηκες. Mm-hmm. Είναι και φάσεις που είμαστε σε ένα μετέχμιο τώρα μεγάλων αλλαγών, οπότε θα ακούσουμε οριστικούς χωρισμούς, mm-hmm. μεγάλες ρήξεις, είτε επαγγελματικές, είτε προσωπικές. Μάλιστα. Γενικά είναι περίεργο το Γενικά σύμπαν. Να είμαστε λίγο έτσι μουδιασμένοι κατά κάποιο τρόπο, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι. Να είμαστε και λίγο πιο κρατημένοι. Να μην ξεχνάμε, γιατί και ο Άρης στις 20 του μήνα, την ημέρα που θα, που θα ορθοδρομήσει ο Ερμής, περνάει και αυτό στο ζώδιο του Σκορπιού. Τις γιορτές που έρχονται μπροστά μας, φυσικά θα τις περάσουμε έτσι καλά. Λοιπόν, γιατί, άρχισε το ημερολόγιο να μετράει αντίστροφα. Ναι. Έτσι, επειδή ναι. έχω φτάσει ήδη και βγάζω τα ζώδια της χρονιάς και έχω δει και το Δεκέμβρη ολόκληρο, θεωρώ ότι ο Δεκέμβρης είναι από τους καλύτερους μήνες του 2019. Μες. Έχει τόση χαρά και ζωντάνια, έχει και χρήμα βέβαια, θα πέσουν και χρήματα στην αγορά. Ο κόσμος θα νιώθει πιο άνετα, πιο χαρούμενος, έτσι, πιο παιχνιδιά. Και πώς θα υποδεχτούμε το 2020, έτσι, στο λεπτό. Με βεγγαλικά. Το 2020 είναι μια πολύ καλή χρονιά γενικώς που θα φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές και θα σταθεροποιήσει πολλούς από εμάς και βέβαια θα φέρει τα δώρα τους σε όσους έχουν δουλέψει. Mm-hmm. Μάλιστα. Τα δώρα σε όσους έχουν δουλέψει. Η Μαρία Μιχαήλου νομίζω είπε μια φράση κλειδί. Γιατί χωρίς δουλειά, κακά τα ψέματα, το μάνα εξ ουρανού δεν πέφτει η Μαρία Μιχαήλου. Έτσι δεν είναι. Εμείς, για πες μας τώρα για μια ακόμη φορά, στο λίγο χρόνο που έχουμε, πότε σε έχουμε κοντά μας μέσα από τη συχνότητα της Star Βορείου Ελλάδος. Προς το παρόν έρχομαι μια φορά το μήνα πάνω και δέχομαι και επισκέψεις από κόσμο. Έχεις γραφείο εδώ, διατηρείς ένα γραφείο. Ναι, και στην Καβάλα και στη Δράμα. Τώρα θα πάω και λίγο σέρες. Mm-hmm. Από εδώ και στο εξής θα έρχομαι κάθε 15 μέρες απάνω. Οπότε θα με έχετε κάθε 15 μέρες εδώ και θα λέμε και ζώδια. Θα μπορούμε να σε τηλεφωνούμε. Εννοείται. Στην εκπομπή έχεις άστρο, θα παίρνετε τηλέφωνο. Mm-hmm. Όποιος δεν φοβάται και θέλει να πει το πρόβλημά του, εγώ είμαι εκεί. Θα λιώσουμε λίγο τη φωνή. Και τολμάς, αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλο ρίσκο για τον κάθε ένα επαγγελματία, σωστό επαγγελματία, να το πω σε δημόσιο βήμα, να τοποθετείτε ανοιχτά. Και νομίζω ότι και αυτό. Να κάνω πρόβλεψη ανοιχτά ακριβώς, ή να μιλάω για πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, γιατί μπορεί να τσαλακωθώ, αλλά αυτό έχω ακριβώς. τόσο είναι μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, που όταν μιλάω για κάτι είμαι σίγουρη. Αυτό δείχνει ότι είσαι μια σωστή επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που σέβεσαι αυτό που κάνεις και γι' αυτό νομίζω ότι έχεις και μια διαχρονικότητα από ό,τι έχω καταλάβει βάσει όλων αυτών τα οποία είπες από τον πατέρα σε σένα και θέλω να πιστεύω με στην αγκαλιά και των φίλων δραμηνών, καβαλιωτών και γιατί όχι όπως είπες και σε κόρη μου αργότερα εδώ. Και σε ρέον, ναι. Λοιπόν. Όλοι να πάνε κατευχήν και ευχόμαστε από αυτά που μας είπες να βιώσουμε οι πιο πολύ αυτά τα πολύ καλά. Ωραία πράγματα. Τα καλά, όχι τα κακά. Εύχομαι και κάνω το σταυρό μου συνέχεια οι κακές μου προβλέψεις να μην βγαίνουν ποτέ. Μόνο οι καλές. Να βγαίνω άκυρη στις κακές. Νιώθεις δύσκολο όταν τις κάνεις, έτσι. Όχι, νιώθω καλά όταν τις κάνω γιατί μπορεί να προετοιμάσω κάτι. Το έδαφος και ίσως να προλάβεις κάτι. Εδώ είμαστε, πρόσεχε. αλλά προτιμώ να τσαλακωθώ και να μην βγει το κακό, θα είμαι πιο ευτυχισμένη. Να πούμε ένα ευχαριστώ, Μαρία Μιχαήλου. Όλα να πάνε κατευθείαν. Πολύ. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να έχετε όλοι μια καλή συνέχεια.